Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχικά να ρωτήσω η σημασία της συμμετοχής των πιστών στις αυριανές εκλογές. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως έχουμε πει ιδιαίτερα και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, είναι ένα προνόμιο και ένα δικαίωμα το οποίο δίνουν οι κανόνες της Εκκλησίας και ο καταστατικός μας χάρτης, ούτως ώστε αυτό το προνόμιο είναι καλό να το χρησιμοποιήσουν οι πιστοί, αυτοί οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Σας και την ανάδειξη αυτό του προσώπου. Λένε οι περισσότεροι πιστοί, γιατί να πάω να ψηφίσω, αφού η ψήφος μου δεν μπορεί να μην έχει και τόση σημασία, αφού μετά θα αποφασιστεί από την Ιερά Σύνοδο. Ναι, είναι καλό ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του εκεί που του αναλογούν και τις υπευθυνότητες του. Το καταστατικό είναι ξεκάθαρο και οι ιεροί κανόνες και αυτοί επίσης είναι ξεκάθαροι. Άλλωστε και σε προηγούμενες συνεντεύξεις είπαμε ότι ο κόσμος μας διαθέτει τα αισθητήρια εκείνα τα οποία θα τον βοηθήσουν να καταλάβει πώς να ενεργήσει σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Οπότε έχουμε εμπιστοσύνη στον κόσμο μας ότι θα κάνει το καλύτερο. Ένα μεγάλο θέμα συζήτησης τις τελευταίες μέρες είναι ο ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι αυτός? Η Εκκλησία πάντοτε έχει το ρόλο να καθοδηγεί τους πιστούς και να τους βοηθά να συνδέονται όχι με πρόσωπα, διότι η Εκκλησία δεν θέλει οπαδούς από τη μια, ούτε φανατισμούς από την άλλη. Η Εκκλησία θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα μελετούν το Λόγο του Θεού και θα συνδέονται με τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και θα μετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτή η δύναμη λοιπόν είναι η μεταμορφωτική δύναμη την οποία καλούμε τους ανθρώπους μας στην οποία καλούμε τους ανθρώπους μας να μετέχουν. Στη συνέχεια φυσικά η Εκκλησία έχει και ένα άλλο ρόλο, το ρόλο της καθημερινότητας, το ρόλο τον κοινωνικό, όπου εκεί, όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν θα έρθουμε εμείς να υποκαταστήσουμε ή να αντικαταστήσουμε το κράτος ή να προσβάλλουμε τις όποιες προσπάθειες. Υπάρχουν άνθρωποι ικανοί, υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες, οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις. Εμείς ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να τους φωτίζει όλους αυτούς, πάντοτε για να βλέπουν το καλύτερο και να πράττουν το καλύτερο για το καλό του τόπου, όχι μόνο των πιστών της Εκκλησίας, αλλά και όλων όσων βρίσκονται σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Η δική σας υποψηφιότητα, πανηρωτάτε, τι έχει ως στόχο? Είναι μια παρουσία η οποία ήρθε αβίαστα αυτή η παρουσία με βάση τον καταστατικό μας χάρτη και το πνεύμα του καταστατικού μας χάρτη. Οπότε θέλαμε κι εμείς να πούμε στον κόσμο μας ότι οι προσωπικές επιλογές μέχρι τώρα που κινηθήκαμε σημαίνουν ότι διαθέτουμε εκείνα τα φόντα και τα προνόμια, μπορούμε να πούμε, και τα προτερήματα, ούτως ώστε να αναλάβουμε κάποιες μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Μένω σε αυτό. Σε περίπτωση εκλογής σας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε? Θα κοιτάξουμε πρωτίστως τα εσωτερικά θέματα, τα θέματα της Εκκλησίας. Θα δούμε ξανά τους ιερείς μας, θα δούμε τους θεολόγους μας, θα δούμε τους κατηχητές μας, θα δούμε πώς στηρίζεται ο πιστός λαός του Θεού. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς όμως να προκαλούμε διακρίσεις στους άλλους οι οποίοι δεν είναι τόσο ταγμένοι, όπως λέμε, ή πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει, και ο Λόγος του Θεού άλλωστε αυτό υπαγορεύει, να έχει ένα πρόσωπο το οποίο να είναι φιλάνθρωπο, φιλέσπλαχνο. Οπότε θα πρέπει ως θεματοφύλακες όλων αυτών και των αρετών αλλά και των λόγων του Ευαγγελίου να δούμε ότι όντως, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, όπως το μαθαίναμε στο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Να γίνουμε ως χριστιανοί καλύτεροι επαγγελματίες, εισαγωγικά επαγγελματίες από το επαγγέλιο μου, που σημαίνει ότι υπόσχομαι κάτι, ότι μπορώ να το κάνω καλά. Άρα λοιπόν να φροντίσουμε να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί. Και κλείνοντας, μας έμεινε ένα λεπτό, αν μπορούμε να ρωτήσω, ο νέος αρχιεπίσκοπος ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει για να κρατήσει ενωμένη την Εκκλησία της Κύπρου? Ο κάθε
ο καθένας μας έχει τον δικό του χαρακτήρα και τη δική του προσωπικότητα. Αλίμονο δηλαδή να ήμασταν αντίγραφα ή φωτοτυπίες ο ένας του άλλου. Πρέπει αυτά τα χαρίσματα, αυτά τα προτερήματα, και αυτό άλλωστε θα μετρήσει και μπροστά στα μάτια του Θεού αλλά και του κόσμου, ότι με βάση τον Λόγο του Θεού μπορέσαμε να κάνουμε το καλύτερο, όχι για μας προσωπικά, για δικό μας όφελος, αλλά για όφελος των πιστών, για όφελος των ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Πανιερώτα, ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να ευχηθούμε σε όλους καλή ψήφο αύριο. Όλα τα καλά του Θεού, καλή υγεία, και να μην ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία για τα Χριστούγεννα, να έχουμε μια καλή προετοιμασία πνευματική για να γεννηθεί και μέσα μας ο Χριστός, ο οποίος φέρνει το μήνυμα και της αγάπης και της ειρήνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε ευλογία, όλα καλά. Τα καλά, και εγώ ευχαριστώ.